Όσο ένα θέμα με την ονάρχο του πατρί, το Παναγία και αγαθό και το ποιος πνεύμα την ήλκαιη και τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον τριάς Αγία δόξαση. Ή ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδυναδίσας των πεπαιδημένων αυτός και τα στιχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν η μόνη αγνή και άκραντος παρθένος η Θεώνα φράστος και ίσασα πρέσβευε υπεύτελεθήνη και συγχωρηθήνε τα στιχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος εδώ μεθά σου πάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρίας νύμς και αιώνιων απάψεως πάντων των υπέρ της πίστος και πατρίδας ημών ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξα πεσόντων εν της ειρήσης του έθνους ημών αγώσι πάλετη και πεσκάτων και υπέρ της κορυφήν αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα στιχάς αυτών εν τα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεστην των αυτής αμαρτιών εις πανακράντου και πανεμόμου Αγίας Αυτονητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου Τραημέρου και πάντων των Αγίων και τα στιχά του Αγίου. Εκτελεσθέντες στη Μεγάλη Παρασκευή του 44 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στο Αγρίνιο. Ζήκας Βασίλειος, Ζήκας Κωνσταντίνος, Ζήκας Μιχαήλ, Κίτσος Χρήστος, Κουρούπης Αντώνιος, Μπαρτζόκας Σταύρος, Ντελής Αλέξιος, Ντελής Ιωάννης, Ντελής Χρήστος, Πάνης Γεώργιος, Πάνης Ευάγγελος, Παπάς Διονύσιος, Παπάς Ιωάννης, Πέπας Χαράλαμπος, Σοπικιώτης Βασίλειος, Σοπικιώτης Νικηφόρος, Σοπικιώτης Χαράλαμπος, Τζίμας Γεώργιος, Τζίμας Σπυρίδων, Τσούτσης Δημήτριος, Τσούτσης Μιλτιάδης, Τσούτσης Μιχαήλ, Τσούτσης Χαράλαμπος. Εκτελεστέντες από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής 25 Ιουλίου 1943 στους Μήλους της Αραγόρας. Ντόμαρης Βλάσιος, Παπάς Κωνσταντίνος, Τσούτσης Σπυρίδων. Πυρακτωθείς από τους Γερμανούς εισβολείς, Ζήκας Κωνσταντίνος και οι απανταχού θυσιαστέντες κρυπηγιώτες. Αθάνα. Ακολουθεί ομιλία για το ιστορικό της εκτέλεσης. Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς μας. Τιμάμε σήμερα τον αντιφασιστικό αγώνα του λαού μας. Τιμάμε σήμερα τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας, τους άντρες μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας. Απρίλης 1944. 60 χρόνια πέρασαν από εκείνο το πρωινό του Απρίλη που σαν σήμερα το μικρό χωριό μας έδωσε το παρόν στο κάλεσμα της ιστορίας. Η ανθρωπότητα ζει τον πιο καταστροφικό πόλεμο της ιστορίας. Το τέρας του φασισμού και του ναζισμού απλώνεται παντού. Η πατρίδα μας, κάτω από την πότα του ξένου δυνάστη, αγωνίζεται για τη λευτεριά της. Μπροστάρης, όπως πάντα, ο αθάνατος λαός μας. Έτσι όπως γενιά προς γενιά από τα βάθη των αιώνων, εδώ και 3.000 χρόνια αφήνουν κληρονομιά και παρακαταθήκη οι γεροντότεροι στους νεότερους την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, τη λευτεριά, την εθνική συνείδηση. Έτσι και σε αυτή τη στιγμή ο λαός μας όρθωσε το ανάστημά του. Στις πολιτείες, στα χωριά, στους κάμπους, στα βουνά, στις θάλασσες οργάνωσε την αντίστασή του ενάντια στον κατακτητή. Στο προσκλητήριο αυτό έδωσε το παρόν και το δικό μας χωριό. Μπολιασμένοι από τις ιδέες του ΕΑΜ, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία, ελευθερία, δίνουν και οι συγχωριανοί μας το μερτικό τους στην εθνική αντίσταση. Όμως οι Γερμανοί με τους ντόπιους συνεργάτες τους θέλανε με κάθε θυσία να διαλύσουν κάθε προσπάθεια αντίστασης όπου αυτή εμφανιζόταν
και πολύ περισσότερο στις περιοχές όπως τη δική μας που υπήρχαν ένοπλα τμήματα του Ελλάς. Στόχος διπλός, και η εξάρτηση των τμήματων αυτών, αλλά και ο εκφοβισμός και εκβιασμός των υπολείπων κατοίκων να λάβουν μέρος στην αντίσταση. Έτσι, ένα πρωινό του Μάρτη του 1944 μπήκαν στο χωριό μας. Οι χωριανοί μας, γνωρίζοντας και από άλλες φορές τέτοιες επισκέψεις, θεώρησαν ότι ήταν ένα πλιάτσικο επιχείρηση τροφοδοσίας των Γερμανών και έτσι αντιμετώπισαν την κατάσταση. Όμως ο γερμανικός στρατός αυτή τη φορά πήρε μαζί του και 28 συγχωριανούς μας και αφού τους οδήγησε αρχικά στην Τρέβεζα, στη συνέχεια τους μετέφερε στο Αγρίνιο. Εκεί, αφού για ένα μήνα τους κράτησε φυλακισμένους, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη μέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός, τους εκτελέσανε μαζί με άλλους 120 πατριώτες στη θέση Αγία Τριάδα. Έτσι προσθέθηκε μια ακόμα σελίδα με αίμα στην ιστορία της πατρίδας μας, μαζί με το Δίστομο, το Κομμένο, τα Καλάβρητα και τα τόσα άλλα θυσιαστήρια της Ελλάδας. Άξιοι συνεχιστές της ιστορίας του Μαραθώνα και της Αλαμίνας, των αγωνιστών του 21, παιδιά σουλιωτισών μανάδων, άφησαν βαριά κληρονομιά σε εμάς τους νεότερους, μεγαλώνοντας έτσι τον πόη μας, στο μυαλό και στην καρδιά, να συνεχίσουμε τον αγώνα τους για τα ιδανικά που εκείνοι σκοτώθηκαν. Σήμερα, τα γεγονότα στην ανθρωπότητα εξελίσσονται ραγδαία. Κράτη διαλύονται, καινούργια εμφανίζονται. Η νέα τάξη πραγμάτων επιχειρεί ένα καινούργιο μοίρασμα του κόσμου. Ολοένα και περισσότερες εστίες πολέμου ανάβουν για να εξυπηρετήσουν τα άνομα συμφέροντά τους. Λαοί σφάζονται μεταξύ τους. Η παγκόσμια ειρήνη βρίσκεται σε κίνδυνο. Μια νέα σύγχρονη μορφή δουλείας εμφανίζεται με την οικονομική εξαθλίωση των λαών, ειδικότερα της πατρίδας μας, με την κατάργηση και ξεθεμελίωση του κοινωνικού κράτους, με την ύφεση και την ανεργία σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Εμείς, η νεότερη γενιά αυτού του τόπου, πιστεύουμε και αισιοδοξούμε πως ο τόπος μας είναι ευλογημένος, είναι πλούσιος. Μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν, να δημιουργήσουμε, να προκόψουμε. Να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Στο χέρι μας είναι. Ακολουθεί η κατάθεση στεφάνων. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Πρέβεζας. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας. Ακολουθεί η Βουλευτής Άρτα ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας. Αντιδήμαρχος Αγρινίου. Πρόεδρος Μαρτυρικής Κοινότητας Κομμένου Άρτας. Πρόεδρος Τροπικής Κοινότητας Κρυοπηγής. Εκπρόσωπος από την Ανώτερη Διοικητική Φρουρά Πρέβεζας.
αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Πρέβεζας. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Τομεακή Επιτροπή Πρέβεζας Λευκάδας Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 9-10 αιτίες αγώνας και θυσία το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. 9-10 αιτίες αγώνας και θυσία το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. 40 χρόνια πιέ, γέροι και μαζικοί, και τώρα και πάντα στην πρώτη τη γραμμή. 40 χρόνια πιέ, γέροι και μαζικοί, και τώρα και πάντα στην πρώτη τη γραμμή. Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Πρέβεζας. Σύνδεσμος Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕ ΑΕΔΕΣ Πρέβεζα. Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Παραρτήματος Πρέβεζας. Εκπρόσωπος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πρέβεζας. Λαϊκή Συσπήρωση Πρέβεζας. Κίνηση Αλληλεγγύης Πρέβεζας. Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας. Πολιτιστικό Σύλλογος Νέας Σαμσούντας Αμισός. Σύλλογος Γυναικών Νέας Σαμσούντας. Συγγενείς των θυμάτων.
Σύλλογος Κρυοπηγής. Σύλλογος Κρυοπηγητών Πρέβεζας. Σύλλογος Κρυοπηγητών Αθήνας. Και κλείνουμε με το τοπικό Συμβούλιο Νέας Αμσούντας. Παρακαλώ για την τήρηση ενός λεπτού σιγή. Καλά βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά.